Οκ, καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ευτυχισμένοι και να πραγματοποιείτε τους στόχους σας. Σήμερα είναι το 15ο μάθημα και θα συζητήσουμε την σύνδεση με την ανώτερη μας φύση μέσα από τα 12 μονοπάτια προς την ανώτερη συνειδητότητα. Πάντα σας ενθαρρύνω να σκεφτείτε για τον εαυτό σας, να μην πιστέψετε κάτι απλώς επειδή το λέω εγώ. Εδώ είναι ο Κεν Κάις που έχει γράψει τα 12 μονοπάτια προς την ανώτερη συνειδητότητα, The Handbook to Higher Consciousness λέγεται στα αγγλικά. Είναι παράλυτος, εντάξει, και χέρια και πόδια, και γράφει, αν δεν είσαι ευτυχισμένος, είναι επειδή έχεις προσκόλληση σε κάτι που δεν έχεις ή φοβάσαι να μη έχεις. Δηλαδή, αυτός που δεν έχει την χρήση των χεριών ούτε των ποδιών, λέει ότι ο μόνος λόγος να μην είμαστε ευτυχισμένοι είναι να έχουμε κάποια προσκόλληση. Δηλαδή, την προσκόλληση, στην δική του περίπτωση, να έχουμε την χρήση των χεριών και ποδιών. Αναφέρομαι στην διδασκαλία αυτή στο βιβλίο μου «Ψυχολογία της Ευτυχίας». Το 7ο κεφάλαιο είναι για τα 7 κέντρα συνειδητότητες και το 8ο για τα 12 μονοπάτια προς την ανώτερη συνειδητότητα. Οι βασικές αρχές των μονοπατιών αυτών που δεν είναι τίποτα άλλο πάρει, αν θέλετε, η ψυχολογία που μας έρχεται από τη διδασκαλία, την αρχαία διδασκαλία της Ιόγκα, του Πατάντζελη, και ότι δά τη δυσάρεστο συνέστημα δημιουργείται από μία προσκόλληση. Είναι και η αρχή του σεμινάριου αυτογνωσίας σε αρμονική ζωή. Κάθε δυσάρεστο συνέστημα έχει από πίσω μία προσκόλληση. Από πεπαιθήσεις ή ψευδέστηση ότι δεν αξίζομαι χωρίς κάτι συγκεκριμένο έξω από τον εαυτό μας, δεν είμαστε ασφαλείς, δεν είμαστε ελεύθεροι, δεν έχουμε νόημα χωρίς. Προσκολιόμαστε σε ανθρώπους και καταστάσεις και αντικείμενα και αυτή η προσκόλληση δημιουργεί δυστυχία όταν δεν έχουμε ή φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε. Αυτό μπορεί να είναι η έγκριση της μητέρας ή του πατέρα ή του συντρόφου, η συμφωνία ενδιαφέρον, αποκλειστικότητα του συντρόφου, σεβασμό, αποδοχή, υπακοή, η επιτυχία του παιδιού, μια εμφάνιση που νομίζω ότι πρέπει να έχουμε για να αξίζουμε, χρήματα, σπίτι, περιουσία, επαγγελματική επιτυχία, αυτό που όλοι ενδιαφέρονται, η γνώμη των άλλων, να ξέρω πολλά, να κάνω πολλά, να έχω τέλεια αποτελέσματα, να έχω τέλειο σπίτι, διάφορες ανέσεις, τσιγάρα, γλυκά, ποτά και πολλά ακόμα. Πιθανές προσκολήσεις που εμποδίζουν την ευτυχία μας ή που δημιουργούν σύγκρουση με τους ανθρώπους γύρω μας ή μας εμποδίζουν να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Η πρόσβαση προς ανώτερη επίπεδο συνειδητότητας πραγματοποιείται με την απελευθέρωσή μας από την προσκόλληση, δηλαδή ψευδέστηση. Κάθε φορά που απελευθερωμαστε, όπως θα δείτε σε λίγο, ανεβαίνει η ενέργειά μας, είμαστε πιο δημιουργοί, πιο δυνατοί, που μας εμποδίζουν να βιώσουμε την δεδομένη αξία, ασφάλεια, ηρεμία και ευτυχία που υπάρχουν μέσα μας. Αυτά είναι τα δεδομένα της αληθινής μας φύσης, δεν τα βιώνουμε λόγω των ψευδεστήσεων, προσκολήσεων. Η ανώτερη συνειδητότητα είναι το βίωμα της ενότητας με όλους και όλα και απελευθέρωση από το εγώ, το νου και τις προσκολήσεις ώστε να βιώσουμε την ενότητα με όλους. Αυτή η ενότητα με τους άλλους είναι επίσης η ενότητα με το σύμπαν, άρα η ενότητα που θέλουμε, αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, ότι είμαστε ένα με αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε και αυτό είναι ένα μεγάλο κλειδί στην δημιουργία. Ο Κεν Κάις αναφέρεται στο βιβλίο του
για το consciousness double. Ο τρόπος να διπλασιάσουμε τη συνειδητότητά μας. Και τι είναι αυτό? Να φανταστούμε ότι είμαστε ο άλλος και να νιώθουμε τις ανάγκες και τα συναισθήματά του. Τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε είναι επειδή είμαστε εγκλωβισμένοι στο δικό μας νου, στη δική μας αντίληψη, στις δικές μας ανάγκες. Και έτσι απομονώνομαστε από τον κόσμο γύρω μας και νιώθουμε αυτή τη ξεχωριστότητα και δυσάρεστα συναισθήματα και ζούμε εγωιστικά. Λέω, αν θέλετε να αξιολογηθείτε, φανταστείτε ότι είστε ο άλλος. Βιώστε την δική του πραγματικότητα. Τώρα, η θεωρία πίσω από όλα αυτά είναι ότι είμαστε η θεία συνειδητότητα και ότι η αληθινή φύση της θείας συνειδητότητας είναι η αιώνια ύπαρξη, απεριόριστη συνειδητότητα, παντούχο παρούσα και ανάντα ευδαιμονία. Δηλαδή, όταν υπερβαίνουμε το νου μας, αυτό θα βιώσουμε. Η αιωνιότητα, απεριόριστη συνειδητότητα, η επίγνωση των πάντων και ευδαιμονία. Και η εξήγηση του ανθρώπινου πόνου περιγράφεται πριν από 2.500 χρόνια από το Πατάντζελι και λέει ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, όμως σαν πνεύμα παθαίνει μία αμνησία και ταυτίζεται τότε με το σώμα και το νου και τότε προσκολλιέται σε ουσίες όπως βλέπετε στο χρήμα, σε ανθρώπους, στην εργασία, στο κινητό, ό,τι μπορεί να είναι αυτό στο οποίο ο καθένας είναι προσκολλημένος. Και κάθε προσκόλληση, όπως είπαμε, είναι μια αιτία άγχους, φόβου, αδικία και θυμό. Τώρα, θα θυμηθείτε ότι ξεκινήσαμε το σεμινάριο με τα 7 νόμους, τις πνευματικούς νόμους της υλοποίησης, του Deepak Chopra. Και ο πρώτος νόμος είναι η επαφή με το πεδίο πιθανοτήτων. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το πεδίο των πιθανοτήτων, δηλαδή το άδειο νου, όσο έχουμε προσκολλήσεις. Ο νους μας την ώρα της συγκέντρωσης θα κυνηγήσει τις ανάγκες μας. Είναι απαραίτητο να μεταμορφώσουμε τις προσκολλήσεις μας σε προτιμήσεις και να μπορούμε να νιώθουμε την αξία, την ασφάλεια, την ευτυχία, το νόημα, ακόμα και χωρίς αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. Εμείς είμαστε εδώ το πνεύμα, η αγνή συνειδητότητα, εκφραζόμαστε μέσα από την ψυχή, τον παρατηρητή, το αιτιατό σώμα, ανώτερη διάνοια και μετά όταν εκφραζόμαστε τελική διάσταση, μπαίνουν οι ρόλοι που παίζουμε, οι πεπαιθήσεις που δημιουργούν προσκολλήσεις, ανάγκες, συναισθήματα, αμφιβολίες και δημιουργούμε μια πραγματικότητα χωρίς την ηρεμία, την διάβγεια και την δύναμη που χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε την επιθυμητή μας πραγματικότητα. Τότε μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε μέσα από 4 πεδία μέσα στην ζωή μας, οι σχέσεις, έχουμε πολλά μαθήματα, μέσα από το σώμα, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε υγεία, η εμφάνιση που θέλουμε, στην εργασία, στα οικονομικά και στα πρόεπτα. Πράγματα που συμβαίνουν, ατυχήματα, αλλαγές, ευχάριστα, δυσάρεστα. Αυτά είναι 5 πεδία μέσα από τα οποία έχουμε ερεθίσματα για εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε ότι οι καταστάσεις της ζωής μας δεν είναι η πραγματικότητά μας. Η πραγματικότητά μας είναι η σημασία και η ερμηνεία που δίνουμε σε κάθε τι. 10 άτομα με ακριβώς τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες έχουν 10 διαφορετικές πραγματικότητες. Η πραγματικότητά μας δεν είναι εξωτερική. Δεν είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων, δεν είναι το σώμα μας, η οικονομική μας κατάσταση, είναι τι κάνουμε μέσα στο νου μας με αυτά. Και αυτό μπορούμε να αλλάξουμε και τότε να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που επιθυμούμε. Δηλαδή, να αλλάξουμε την αντίληψη για τον εαυτό μας, να δούμε τον εαυτό μας σαν θεία συνειδητότητα, να αλλάξουμε την αντίληψή μας για τους άλλους, να δούμε τους άλλους σαν θεία συνειδητότητα
και να αλλάξουμε την αντίληψή μας για τα γεγονότα ή καταστάσεις που επίσης είναι απλώς ευκαιρίες για εξέλιξη. Και αυτό μας φέρνει στα 7 επίπεδα της συνειδητότητας, τα 7 κέντρα συνειδητότητας που βλέπουμε εδώ, ασφάλεια στο κάτω μέρος του κόκκιγα, απόλαυση, κυριαρχία ή επιβεβαίωση, αγάπη, αυθονία ή ευημερία, συνειδητή επίγνωση και κοσμική συνειδητότητα. Είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξης όπου ελπίζουμε με την εργασία που κάνουμε η ενέργειά μας θα ανέβει μέσα από αυτά τα κέντρα που είναι, αν θέλετε, το κίνητρο για το οποίο κάναμε ό,τι κάναμε. Όταν λειτουργούμε από το πρώτο κέντρο, αναζητούμε ασφάλεια. Δημιουργούμε προσκολήσεις ασφάλειας σε ανθρώπους, εμπειρίες, αγαθά, αντικείμενα, φαγητό, ουσίες, καταστάσεις, ερωτική επαφή, περιουσία, χρήματα, θέσεις, ακόμα να υπηρετούμε ανθρώπους ή κάνουμε καλοσύνη. Μπορεί να κάνουμε αυτά επειδή πιστεύουμε ότι άρα θα έχουμε ευνοϊκή διαχείριση, μετηχείριση από το Θείο, από το Σύμπαν. Το κάνουμε για να είμαστε ασφαλείς. Άρα, το πρώτο κέντρο από το οποίο λειτουργούμε είναι για να έχουμε ασφάλεια και οι σχέσεις μας, κινήσεις μας, όλα τα κίνητρά μας είναι να νιώθουμε, να δημιουργήσουμε μια πραγματικότητα μέσα από την οποία νιώθουμε ασφάλεια. Το δεύτερο, στο δεύτερο κέντρο, εδώ λίγο κάτω από το άφαλο, αναζητούμε απόλευση από ανθρώπους, εμπειρίες, αγαθά, αντικείμενα, φαγητό, καταστάσεις, ερωτική επαφή, περιουσία, χρήματα, ουσίες, τσιγάρα, γλυκά, ποτά, τσόγκο, τηλεόραση, θεάματα. Τότε η δεύτερη μας ανάγκη να ικανοποιήσουμε είναι η απόλυση. Δεν υπάρχει πρόβλημα να δημιουργούμε ασφάλεια, δεν υπάρχει πρόβλημα να δημιουργήσουμε απόλυση. Καλά κάνουμε. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε προσκόλληση και έχουμε άγχος, φόβο, θυμό, μίσος, επειδή εμποδίζονται. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η δυσάρεστη πραγματικότητα που δημιουργούμε όταν είμαστε εθισμένοι. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αφού μαθαίνουμε σε αυτό το σεμινάριο, να δημιουργήσουμε την επιθυμητή μας πραγματικότητα. Αυτό μαθαίνουμε. Και να συνεχίσουμε να το κάνουμε, να το οραματιστούμε, να το δημιουργούμε. Αλλά να μην είμαστε εθισμένοι. Έχουμε ήδη μάθει ότι ο εθισμός σε ένα στόχο εμποδίζει το στόχο να πραγματοποιηθεί. Στο τρίτο κέντρο, κάπου στο ηλιακό πλέγμα, αναζητούμε δύναμη, επιβεβαίωση και προσκολιόμαστε πάλι σε όλα αυτά που αναφερθήκαμε νωρίτερα, ίδια λίστα είναι, αναζητώντας επιβεβαίωση ή την αίσθηση της δύναμης. Π.χ. όταν παίρνουμε αξία μέσα από ανθρώπους. Δηλαδή παίρνουμε επιβεβαίωση όταν ο άλλος κάνει αυτά που λέω, όταν συμφωνεί μαζί μου, όταν με χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζομαι να με χρειάζεται, όταν κάνω εγώ κάτι καλύτερο από αυτόν, όταν συγκρίνομαι καλύτερα από αυτόν, τον αγαπάω. Καταλάβετε. Αλλά η αγάπη μέχρι τώρα είναι ένα θετικό συνέστημα που νιώθουμε για τον άλλον, ή επειδή μας δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, ή απόλευσης, ή επιβεβαίωσης. Και αν αύριο δεν το κάνει αυτό, αλλάζει συμπεριφορά και δεν μας δίνει αυτή την επιβεβαίωση της ασφάλειας, της αξίας, της απόλευσης, χάνουμε την αγάπη μας. Και αν το δίνει σε κάποιον άλλον, τον μισούμε κιόλα. Αλλά η αγάπη μας είναι νοθωμένη, με ανάγκη, με προσκόλληση. Μόνο όταν αγαπάμε χωρίς ανάγκη μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά όταν δεν ικανοποιούνται οι προσκολλήσεις μας και χάνουμε την ασφάλεια, ηρεμία, ευτυχή αγάπη, καταλήγουμε σε αμυντικές συμπεριφορές και στρατηγικές για να έχουμε αυτά που θέλουμε. Παίζαμε τον τρομοκράτη, τον ανεκριτή, το θύμα, το απόμακρο για να πάρουμε αυτά που θέλουμε. Αλλά δημιουργούμε σχέσεις εξάρτησης και όχι σχέσεις αγνή αγάπη. Όταν δεν ικανοποιούνται οι προσκολλήσεις μας, πονάμε, νιώθουμε αδικία,
Φοβόμαστε, θυμώνουμε όταν ο άλλος δεν είναι όπως θα χρειαζόμαστε, για να νιώσουμε εμείς αυτά που χρειαζόμαστε. Γενικά υποφέρουμε. Τώρα με την εξέλιξή μας, δηλαδή απελευθερωμένοι από τις προσκολήσεις, όπως εξηγεί η μία μου στενάρη, άφησε την προσκόλληση στην οποία είμαστε παγιδευμένοι, σταματάμε να υποφέρουμε επειδή δεν αφήνουμε την ωρά της γάτας και μετατρέπουμε την προσκόλληση σε προτίμηση, μου αρέσει, το θέλω, κάνω ό,τι μπορώ να το έχω, αλλά μπορώ να είμαι καλά και χωρίς. Ή όπως το πολύ που αναπαύεται στο κλαδί και μεγάλος αίρες κινδυνεύει τώρα να σπάσει το κλαδί, αλλά δεν φοβάται, επειδή ξέρει δύο πράγματα, μπορεί να πετάξει, έχει δική του δύναμη και δεύτερο, υπάρχουν άλλα κλαδιά. Τότε, όταν απελευθερώνουμε την ενέργειά μας από αυτά τα πρώτα κέντρα, ανεβαίνει στο τέταρτο, στο στήθος, στο κέντρο της καρδιάς και αγαπάμε κάποιον ακόμα όταν δεν ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Και αυτό το παραμοιάζω με την εξάγνιση του χρυσού. Βγάζουμε το χρυσό από την γη, έχει άλλα μέταλλα μέσα, πρέπει να το λιώσουμε, να το χωρίσουμε. Τότε οι σχέσεις μας με τον σύντροφο, με τους γονείς, με τα παιδιά, με τα αδέλφια, με όλους, είναι η φωτιά μέσα από την οποία εξαγνίζεται ή όχι η αγάπη μας. Μπορούμε να είμαστε έρμοι των αναγκών μας και να χάσουμε την αγάπη μας όταν ο άλλος δεν είναι όπως θέλουμε ή μπορούμε να βάλουμε την αγάπη πάνω από την ανάγκη. Μπορούμε να καθορίζουμε όρια, μην φοβάστε, αλλά πάντα να βάλουμε την αγάπη πάνω από την ανάγκη. Η αγάπη δεν πονάει, δεν δημιουργεί πόνο. Κάθε φορά που πονάμε είναι επειδή η ανάγκη, μία ανάγκη που έχουμε δεν ικανοποιείται. Ας απελευθερωθούμε από την ψευδέστηση ότι μπορούμε να πονάμε αγαπώντας. Όταν απελευθερώνουμε την ενέργεια ακόμα περισσότερο, ανεβαίνει στο λαιμό, και τότε νιώθουμε ενότητα με όλο και περισσότερους ανθρώπους, γινόμαστε όργανα του σύμπαντος και το σύμπαν μας φροντίζει. Ο Κάις ονομάζει αυτό το κέντρο κορνοκόπια, το κέντρο της αυθονίας ή της ευημερίας που έχουμε τα πάντα. Και αυτό έχει σχέση με το κύκλο της ταύτισης και της δράσης. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν ταυτίζεται ούτε με τον εαυτό του. Δεν φροντίζει τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, δεν αγαπάει ούτε τον εαυτό του. Εδώ ο άνθρωπος ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και να είναι άλλο. Εδώ ενδιαφέρεται για τον εαυτό του και την οικογένεια του, για κανέναν άλλο. Εδώ ενδιαφέρεται και για φίλους και γνωστούς. Εδώ ενδιαφέρεται σε ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια ομάδα με αυτόν. Η ίδια θρησκεία, η ίδια εθνικότητα, η ίδια ομάδα θετική, ό,τι μπορεί να είναι αυτό. Και είναι έτοιμο, ταυτίζεται με αυτά τα άτομα και είναι έτοιμος να βοηθήσει. Αυτό είναι η διαφορά με ταύτιση και δράση. Ταύτιση, ταυτίζω με δράση, κάνω και κάτι. Βοηθάω, δίνω χρόνο, στηρίζω, δίνω χρήματα, ό,τι χρειάζεται. Και στο τέλος είναι η ταύτιση με όλους και όλα, όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρησκεία, υπηρετικά πιστεύω, όλα τα ζώα, την φύση και όταν ταυτιζόμαστε με το σύνολο μας στηρίζει και δεν χρειάζεται να αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας. Είναι τα λόγια του Χριστού, ζήστε, μην αγχώνεστε για το αύριο, ζήστε σύμφωνα με τους νόμους του Θεού και την θέληση του Θεού που είναι να ενωθούμε όλοι και όλες οι ανάγκες σας θα καλύπτονται. Δεν χρειάζεται άγχο. Τότε ανεβαίνει η ενέργεια στο έκτο κέντρο και γινόμαστε παρατηρητές με ηρεμία, με πνευματική αγάπη όλους, ανεξάρτητα από ανάγκες, συμπεριφορές, βλέπουμε τους άλλους σαν ψυχές. Δεν τους βλέπουμε σαν εθνικότητες ή θρησκείες, δεν τους βλέπουμε με προβλήματα, βλέπουμε την ψυχή πέρα από τα προβλήματα, βλέπουμε την ψυχή πέρα από το χαρακτήρα. Και αν συνεχίζεται να ανεβαίνει η ενέργεια, φτάνουμε στο 7ο κέντρο, στο πάνω μέρος του κεφαλιού, η συμπαντική συνδυτότητα.
Εδώ περιγράφεται από τις λέξεις του Χριστού «Είμαι μέσα στον Πατέρα, ο Πατέρας είναι μέσα μου, είμαι μέσα σας, είστε μέσα μου». Εννοείται μιλήγα για συνειδητότητα, δεν μιλήγα για σώματα. Ότι η χριστική συνειδητότητα είναι μέσα μας, είμαστε μέσα στη χριστική συνειδητότητα. Εδώ ούτε να μιλάμε για αγάπη, γιατί δεν υπάρχουν δύο να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Είμαστε όλοι ένα όν. Στο σεμινάριο για το 12 μονοπάτι, που μπορεί να θέλετε να κάνετε κάποια στιγμή, ζητάμε τους ανθρώπους να βαθμολογήσουν τις προσκολήσεις του, πόσο έντονο είναι, τι θα χάσουν αν δεν έχουν, όλοι τρία άτομα, αντικείμενα, εμφάνιση, η υγεία δική μας, η υγεία των άλλων, η επιτυχία στόχων, η αποδοχή από ποια άτομα, έχουμε χώρια δύο άτομα εδώ, και μετά κάποιος που ξέρουν αν είναι ευτυχισμένος, έχω προσκόλληση στην ευτυχία και επιτυχία των άλλων, θα λειτουργούν όπως θέλω εγώ, να είναι δίκαιο μαζί μας, συσκευές, σαν κομπιούτερ, κινητά, τάβλετ, μηχανήματα, σαν αυτοκίνητο, συγκεκριμένα φαγητά, ουσίες, σαν τσιγάρο, καφέ, αλκοόλ, ερμηνευτικά, ερωτική επαφή, τρυφερότητα, σεξ, τάξη και καθαριότητα, ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε, τηλεόραση, ίντερνετ και ό,τι άλλο μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτή τη λίστα. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε προσκόλληση, χάνουμε την ηρεμία μας, χάνουμε την ενότητα, χάνουμε την αγάπη και έτσι δεν μπορούμε να συνδεθούμε με την ανώτερη μας φύση και να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Εντάξει, ότι απελευθέρωση από προσκολήσεις και τα συναισθήματά μας που δημιουργούν. Δεν θέλω να επιλέξετε τώρα ένα δυσάρεστο συνέστημα από το οποίο θα θέλετε να απελευθερωθείτε και θα συζητήσουμε τα 12 μονοπάτια, εδώ είναι ο Ken Kies πάλι. Πάλι θυμόμαστε ότι είναι παραπληκτικός, δεν έχει καμία χρήση χέρια ποδιών και έχει γράψει 13 βιβλία για την ευτυχία. Εντάξει. Πιάνετε τα 12 μονοπάτια. Αν θέλετε περισσότερο γι' αυτό, στείλτε μου ένα email με το τίτλο 12 μονοπάτια και θα σας στείλω περισσότερες λεπτομέρειες. Το πρώτο μονοπάτι είναι ανακαλύπτω πως οι προσκολήσεις μου διαστρεβλώνουν την αντίληψή μου για τους ανθρώπους και καταστάσεις γύρω. Μας βοηθάει το σεμινάριο αυτογνωσίας, εντάξει, και να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές τις στιγμές που χάνουμε την ηρεμία και την αγάπη μας, εντάξει, και που μας κάνει να υποφέρουμε. Δεύτερο, ελευθερώνω τον εαυτό μου από προσκολήσεις που προκαλούν οδύνη και με εμποδίζει να βιώσω αγάπη και ενότητα με τους άλλους. Αυτό γίνεται με την αυτοπαρατήρηση, με την ανάλυση, με τη μεταμόρφωση πεπαιθήσεων, η εργασία με το εσωτερικό παιδί, η ενεργειακή ψυχολογία και πνευματικές διδασκαλίες. Πρώτο, ανακαλύπτω τις προσκολήσεις που εμποδίζουν την ευτυχία μου, την ενότητα και ξέρουμε από τον Τσόπρα στην αρχή του σεμινάριου ότι εμποδίζουν την πραγμάτευση των στόχων η προσκόλληση. Και δεύτερο, ελευθερώνω τον εαυτό μου. Είναι μια δήλωση. Αποφασίζω να απελευθερωθώ από κάθε προσκόλληση. Και θα βοηθήσω το βιβλίο Ενεργειακή Ψυχολογία και αντιμετωπίζοντας δύσκολες εποχές που μας βοηθάνε με την ενεργειακή ψυχολογία. Και ο Νίκος Καζαζάκης έχει καταλάβει από την αρχή αυτό. Δεν ελπίζω τίποτα, σημαίνει δεν έχω προσκόλληση σε τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί δεν φοβάμαι, δεν έχω καμία προσκόλληση. Είμαι ελεύθερος. Εντάξει. Τρίτο μονοπάτι. Καλωσορίζω τα μαθήματα της ζωής που με κάνουν να συνειδητοποιήσω ποιες προσκολλήσεις πρέπει να επαναπρογραμματιστώ. Τι χρειάζομαι να μάθω, να είμαι καλά και να δημιουργήσω αυτό που θέλω. Δεν ψάχνουμε για μαθήματα. Δεν ψάχνουμε για δυσάρεστες εμπειρίες. Ψάχνουμε να δημιουργήσουμε την πιο όμορφη ζωή που μπορούμε. Και με το σεμινάριο αυτό μαθαίναμε να κάνουμε αυτό. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι που είναι δυσάρεστο για μας, παρά να νιώθουμε παράπονο, φόβο, άγχος, στενοχώρια, αδικία και θυμό, ας το δούμε σαν μια θαυμάσια ευκαιρία να μάθουμε κάτι.
και έτσι να είμαστε καλά μέσα μας με αυτό που συμβαίνει, αλλά και να το αλλάξουμε και όλα. Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο δεν έχει την χρήση χέρια, που δεν έχει χέρια και πόδια. Γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια και διδάσκει αυτοπαραδοχή και διδάσκει θετική σκέψη. Ούτε, δεν έχει χέρια, δεν έχει πόδια. Εντάξει. Εδώ μερικά μαθήματα που μπορεί να μάθουμε από την αρρώστια, αυτό σε άλλο μάθημα αν μας ενδιαφέρει. Εδώ μερικά μαθήματα που μπορούμε να μάθουμε από την διακοπή μιας σχέσης. Η ερωτική απογοήτευση και αυτό είναι ένα άλλο μάθημα. Αλλά απλώς το τρία είναι καλωσορίζω τα μαθήματα της ζωής. Δεν τσακώνομαι, δεν στενοχωριέμαι, δεν φοβάμαι, δεν νιώθω αδικημένο. Νιώθω ότι εδώ έχω μια ευκαιρία να μάθω κάτι και να ξέρω. Ό,τι δεν με σκοτώνει με δυναμώνει. Τέταρτο μονοπάτι. Η ζωή μου δίνει ακριβώς ό,τι χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Αν είμαι δυστυχισμένος, τότε κυριαρχούμε από προσκολήσεις που εμποδίζουν την ευτυχία μου. Το λέει ο άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί χέρια και πόδια. Η ζωή μου δίνει κάθε στιγμή ό,τι χρειάζομαι να είμαι ευτυχισμένος και να εξελίζομαι. Και εδώ υπάρχουν κάποιες αλήθειες που όταν δουλεύουμε πιο βαθιά μπορούμε να κοιτάξουμε αυτά. Δεχτείτε πως η ζωή είναι ένα σχολείο. Δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα ή αδικίες. Ο καθένας βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει. Ανακαλύπτω ποια μαθήματα πρέπει να μου δώσει, ποια μαθήματα προσπαθεί να μου δώσει η ζωή. Τι αλλαγές πρέπει να κάνω στον τρόπο ζωής ή σκέψεις μου για να απαλλαγώ από το πρόβλημα, το θέμα που δεν μου αρέσει. Πώς μπορώ να αρχίσω να εφαρμόζω τις αλλαγές που θα με ξαναδώσουν την γαλήνη, την υγεία, την αρμονία. Δέχομαι πως εγώ και μόνο εγώ μπορώ να λύσω τα προβλήματα διαφορετικά. Η λύση είναι άχρηστη. Αν κάποιος άλλος μας δίνει το πρόβλημα, είναι άχρηστο. Χρειάζεται να το λύσουμε εμείς. Τώρα, αυτό μας φέρνει το ερώτημα γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στον καθένα. Ειδικά στα παιδικά χρόνια. Μία απάντηση είναι δεν υπάρχει λόγος, υπάρχει χάος, ό,τι σου τυχαίνει. Όλο είναι τύχη. Άλλη απάντηση, ο Θεός αποφασίζει. Αλλά έχουμε μάθει τέσσερα πράγματα για το Θείο, ότι είναι παντοχού παρόν, παντοδύναμος, δίκαιος και είναι αγάπη. Αλλά αν είναι αληθεύον αυτά τα τέσσερα, δεν μπορεί να υπάρχει αδικία, γιατί ο Θεός είναι παρόν, έχει την δύναμη να αποτρέψει αυτό που συμβαίνει, είναι δίκαιος και είναι αγάπη. Η μόνη, αν πιστεύουμε αυτά, κάτι τι που προκύπτει είναι δίκαιο και μία μορφή αγάπη. Αλλιώς απλώς δεν το πιστεύουμε. Όμως υπάρχει μια άλλη εξήγηση. Εκεί που νιώθαμε αδικημένοι, προδομένοι ή άτυχοι, η Θεία Συνειδητότητα ήταν παρούσα και σημαντική νόμη στη λειτουργία. Αυτά που λέγαμε ότι είναι η θέληση του Θεού ήταν απλώς σημαντική νόμη στη συνεργασία με τις επιλογές μας. Δεν υπάρχει η θέληση του Θεού να υποφέρουμε. Δεν θέλει ο Θεός κάποιος να πεθάνει ή να υποφέρει ή να χάσει την υγεία του. Δεν είναι η θέληση του Θεού. Είναι η σημαντική νόμη που είναι εκεί να μας βοηθήσουν με την εξέλιξή μας και παίρνει τις επιλογές μας και δημιουργεί την πραγματικότητα. Η πραγματικότητά μας δημιουργείται από τις προηγούμενες και τωρινές επιλογές. Δηλαδή αυτό που έχει συμβεί και συμβαίνει σήμερα είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων επιλογών μας. Αυτά που θα γίνουν είναι το αποτέλεσμα των τωρινών μας επιλογών συν τα προηγούμενα. Δηλαδή έχουμε μια μάζα από επιλογές και επιλογή που κάνω αυτή τη στιγμή σήμερα να νιώθω αδικία ή να συγχωρήσω την κατάσταση και να δημιουργήσω μια άλλη, δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα. Η μόνη δύναμη που έχουμε είναι στο παρόν. Δεν έχουμε δύναμη ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον. Η δύναμη μας είναι να δημιουργήσουμε, να κάνουμε άλλες επιλογές από τις προγραμματισμένες επιλογές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Νούμερο 5. Η ζωή μας είναι καθρέφτης που αντανακλάει τα πιστεύω μου, τον προγραμματισμό,
τις σκέψεις, τα λόγια και οι πράξεις πίσω σε μένα. Εδώ έχουμε το Ho'oponopono, που θα συστήσουμε την επόμενη φορά. Ότι ό,τι συμβαίνει καθρεφτίζει τις προηγούμενες επιλογές μου και τις επιλογές μου σήμερα. Και αυτό γίνεται εκείσης μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο, όπου κάθε μας σκέψη μοιράζεται με αυτούς που υπάρχουν γύρω μας, το μορφογενετικό πεδίο, που πάντα οι σκέψεις μας επιδρούν σε αυτούς που υπάρχουν γύρω μας, το συλλογικό αιτιατό σώμα, που επίσης μας συνδέει, ο νόμος του καθρεφτίσματος, που ο καθένας μας καθρεφτίζει κάποια όψη του εαυτού μας, η συμπαθητική δόνηση που λέει ότι ενεργοποιούνται μέσα σε εμάς και ενεργοποιούνται και μέσα στους άλλους αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα μας. Δεν δημιουργεί ο άλλος αυτό που νιώθει και δεν δημιουργούμε αυτό που νιώθει ο άλλος. Μέσα από συμπαθητική δόνηση κινητοποιούνται οι ευαισθησίες, αμφιβολίες, πεπαιθήσεις που υπάρχουν μέσα μας. Και βέβαια ο νόμος της έλξης, όπου έλκουμε στον εαυτό μας αυτά που πιστεύουμε και αυτά που νιώθουμε. Αλλά η λύση είναι να απελευθερωθούμε από τις πεπαιθήσεις, συναισθήματα και τάσεις που καθρεφτίζονται. Αν η ζωή είναι καθρέφτης, ο μόνος τρόπος να αλλάξω την εικόνα στο καθρέφτη είναι να αλλάξω εγώ. Και αυτό είναι όλη η δύναμη του Ho'oponopono. Τώρα, το έκτο είναι διπλό. Δέχομαι τον εαυτό μου πλήρως, περιλαμβάνοντας τις προσκολήσεις και αδυναμίες μου, οι οποίες μετασχηματίζω σε προτιμήσεις και δυνάμεις. Άρα, δέχομαι όλες τις αδυναμίες μου, αλλά ασχολιέμαι με τις αδυναμίες μου. Και αξιοποιώ αυτά που έχω μάθει, να βελτιώσω τον εαυτό μου και να απελευθερωθώ από αδυναμίες και προσκολήσεις. Εντάξει, ότι δέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι, ανεξάρτητα από την γνώμη των άλλων, την εμφάνιση, πώς συγκρίνομαι, τα αποτελέσματα και δέχομαι και αγαπάω τον εαυτό. Έχω αλλάξει λίγο την σειρά, αν δεν έχει σημασία, απλώς το βλέπω πιο αποτελεσματικό. Το 9, ισορροπώ τον εαυτό μου πριν δράσω. Αποφεύγω να δρώω όταν είμαι συναισθηματικά διαταραγμένος. Είναι δύο πράγματα που καλύτερα να μην κάνετε όταν είστε διαταραγμένοι. Να μην μιλάτε, κλείστε το, περιμένετε να ηρεμήσετε. Και δεύτερο, μην κάνετε αποφάσεις ζωής. Πώς? Ασκήσεις, αναπνοές, χαλάρωση, διολογισμό, εκτόνωση, χορό, τραγούδι, περπάτημα, αλήθειες, αυτογνωσία, γράφοντας. Εντάξει, ισορροπώ τον εαυτό μου. Πριν δράσω, αποφεύγω να δρώ, να μιλάω, να κάνω αποφάσεις, μέχρι να έχω ηρεμήσει. Και αυτό το έβλεπε πριν από το 7. Το 7 λέει, επικοινωνώ ανεκτά και ειλικρινά με όλους τους ανθρώπους, ώστε να μπορέσω να διαλύσω τα συναισθήματά μου της ξεχωριστότητας. Δεν κρύβω συναισθήματα, δεν κρύβω ανάγκες, εκφράζω και τις ανάγκες και τα παράπονά μου, εκφράζω και την αγάπη και το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μου. Και οι μαγικές λέξεις, συγγνώμη, σε αγαπάω, ευχαριστώ. Επικοινωνώ ανεκτά με αυτοανάλυση, εγωμηνύματα και ενεργετική ακρόαση. Επίσης, το 8ο μονοπάτι είναι διπλό. Προσφέρω βοήθεια με αγάπη και συμπόνια στους άλλους, ενώ θυμάμαι ότι μαθαίνουν από τα προβλήματά τους και εξελίσσονται μέσα από αυτά. Το ότι πάλι παίρνω δεύτερο ρόλο. Βοηθάω τον άλλον, δεν λύνω το πρόβλημα για αυτόν. Τον στηρίζω. Εντάξει, όπως με την πετελούδα, αν σκίσουμε το κουκούλι και δεν προσπαθεί να βγει, τα φτερά του δεν θα δυναμώσουν στην προσπάθεια να βγαίνουν και δεν θα μπορεί να πετάξει. Και κάνουμε αυτό καμιά φορά με τα παιδιά μας, τα αποδυναμώνουμε λύνοντας όλα τα προβλήματά τους και μη αφήνοντας τους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτοπαροδοχή αντιμετωπίζοντας μόνοι τους πολλά πράγματα στην ζωή.
Εντάξει, ότι προσφέρω βοήθεια με αγάπη και συμπόνια, ενώ θυμάμαι ότι μαθαίνουν από τα προβλήματά τους. Δεν παίρνω πρώτο ρόλο, παίρνω δεύτερο. Το δέκατο μονοπάτι. Ηρεμώ τις αστεμάτητες διαταραχές του νου, ώστε να έχω πιο καθαρή εμπειρία και ένωση με τον κόσμο γύρω μου. Και εδώ είναι το πρώτο βήμα του Τσόπρα. Ότι σταματάμε το νου, εντάξει, με το καθημερινό διαλογισμό, πριν βάζουμε στο νου μας το επιθυμητό μας αποτέλεσμα, σαν έχει ήδη γίνει. Ότι και ο Τσόπρα προτείνει 2 φορές την ημέρα να διαλογιζόμαστε για 20 λεπτά με μισή ώρα. Κάθομαι καθημερινά μόνο σε σιωπηλό διαλογισμό. Είναι πολύ σημαντικό για την πραγμάτευση των στόχων. Να μπορούμε να αδειάσουμε το νου. Έχω επίγνωση πιο από τα απλά κέντρα συνειδητότητας ράει περισσότερο, το 11ο τώρα. Αισθάνομαι την ενέργεια, την αντίληψη και την αγάπη και την εσωτερική μου ειρήνη να μεγαλώνω καθώς ανοίγουν αυτά τα κέντρα. Τώρα, ο Κεάης δεν λέει εδώ, συγκεντρώνομαι στην κοιλιά, στο ηλιακό πλέγμα, στο κόκκιγα, στο στήθος. Δεν δουλεύει ενεργειακά, δουλεύει ψυχολογικά. Ότι ψυχολογικά καταλαβαίνω ότι λειτουργώ από ένα κέντρο τώρα για ασφάλεια, για να ζητώ επιβεβαίωση, για να ζητώ απόλαυση ή λειτουργώ με αγάπη. Καταλαβαίνω από ποιο κέντρο λειτουργώ. Και δεν είναι ντροπή όταν λειτουργούμε από τα κατώτερα και δεν είναι κατώτερα ηθικά. Είναι κατώτερα αν θέλετε όσο αφορά την ανώτερη μας φύση. Χρειάζονται να ικανοποιούνται. Αλλά η προσκόλληση δημιουργεί το πρόβλημα. Ότι έχω επίγνωση από ποιο κέντρο λειτουργώ. Και το δέκατο, ο καθένας μαζί και ο εαυτός μου είναι ένα αφυπνιζόμενο όν που εξελίσσεται σε ανώτερο επίπεδο συνειδητότητα. Όταν βλέπουμε τους ανθρώπους έτσι, σαν εκφράσεις του Θείου, του Αγίου Πνεύματος, του Χριστού, και ο καθένας είναι μια έκφραση και τι είπε ο Χριστός, όταν ήμουν στη φυλακή, όταν δεν είχα ρούχα, όταν δεν είχα φαγητό, δεν με βοήθησες ή με βοήθησες. Ο Χριστός είναι κάθε όν. Ο Θεός είναι κάθε όν. Απλώς έχουμε την ψευδέστηση και εστιαζόμαστε στο εγώ του και δεν μπορούμε να δούμε το όν από πίσω. Όταν μπορούμε να δούμε το όν από πίσω και το όν πίσω από εμάς, ότι ζούμε άλλη πραγματικότητα και έχουμε ένα άλλο σεβασμό για τον εαυτό μας και ένα άλλο σεβασμό επίσης και αγάπη για τους άλλους, που σημαίνει να απελευθερωθούμε από τις τραυματικές εμπειρίες, τα λαθασμένα παιδικά συμπεράσματα και να βιώσουμε τον κόσμο γύρω μας με την λογική και με την πίστη και να βλέπουμε το Θείο. Δηλαδή, όπως είπαμε, να βλέπω κάτι όν σαν θεία συνειδητότητα και τον εαυτό μας και τους άλλους και κάθε γεγονός και κατάσταση σαν ευκαιρία εξέλιξης. Αλλά μία περίληψη πριν κάναμε την άσκηση. Τα 12 μονοπάτια. Ανακαλύπτω πως οι προσκολήσεις μου διαστρεβλώνουν την αντίληψή μου για τους ανθρώπους και καταστάσεις γύρω μου. Δεν βλέπουμε τίποτα όπως λέει το μαθήματα θαυμάτων όπως είναι. Βλέπουμε τα πάντα μέσα από τα φίλτρα του παρελθόντος και τους προγραμματισμούς μας. Ελευθερώνω τον εαυτό μου από προσκολήσεις που προκαλούν οδύνη και με εμποδίζουν από την αγάπη. Καλωσορίζω τα μαθήματα της ζωής μου που με κάνουν να συνειδητοποιήσω ποιες προσκολήσεις πρέπει να επαναπρογραμματιστούν. Είναι ωραίο, έχουμε δημιουργήσει και μια σελίδα που μπορεί να τυπώσετε να έχετε στην τσέπη σας, στην τσάντα σας ή στο τηλέφωνό σας. Και κάθε φορά που είστε αναστατωμένοι, κοιτάξτε το. Ποιο μονοπάτι έχω ξεχάσει. Έχω ξεχάσει ότι είναι η προσκόλληση που δημιουργεί πόνο. Εντάξει, έχω ξεχάσει ότι είναι μάθημα ζωής. Αν φέρνουμε αυτά στο νου μας κάποια στιγμή που δεν είμαστε καλά, θα συνέλθουμε. Η ζωή μου δίνει ακριβώς ό,τι χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Αν είμαι δυστυχισμένος, τότε κυριαρχούμε από προσκολήσεις και προσδοκίες. Πάμε. Ανοίγω το κινητό μου, το βλέπω. Απελευθερώνομαι.
Η ζωή είναι ένας καθρέφτης που αντανακλάει τα πιστεύω μου, τον προγραμματισμό, τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μου πίσω σε μένα. Τι γίνεται εδώ καθρέφτης μου, μου καθρεφτίζει ο άλλος. Μου καθρεφτίζει ο φόβος μου, η ενοχή μου, ο θυμός μου, η εσωτερική μου σύγκρουση. 6. Δέχομαι τον εαυτό μου πλήρως, περιλαμβάνοντας τις προσκολήσεις και τις αδυναμίες μου, τις οποίες μετασχηματίζω σε προτιμήσεις και δυνάμεις. Δέχομαι τον εαυτό μου, αγαπάω τον εαυτό μου, όπως είμαι, με τα λάθη μου. Ισορροπώ τον εαυτό μου πριν δράσω, αποφεύγω να δρώ, να μιλάω, να κάνω αποφάσεις, όταν είμαι συστηματικά διαταραγμένος, επικοινωνώ ανοιχτά και ειλικρινά με τους ανθρώπους, ώστε να μπορέσω να διαλύσω συναισθήματα της ξεχωριστότητας. Προσφέρω βοήθεια με αγάπη και συμπόνια στους άλλους, ενώ θυμάμαι πως μαθαίνουν από τα προβλήματά τους. Εντάξει, τους βοηθάω να συμμετέχουν αυτοί. Ηρεμώ τις ασθεμάτες διαταραχές του νου μου, ώστε να έχω πιο καθαρή εμπειρία και ένωση με τον κόσμο γύρω μου. Έχω συνεχή επίγνωση πιο ποτέ αυτά και να συντοτιστράει περισσότερο. Αισθάνομαι την ενέργεια, την αντίληψη, την αγάπη και την εσωτερική ειρήνη μου να μεγαλώνουν καθώς ανοίγουν αυτά τα κέντρα. Έχω δει φυτά μέσα στην φύση όπου βλέπουμε ότι τα κάτω μπουμπούκια ανθίζουν, οραμάζουν και βγάζουν και καρπό και στη μέση υπάρχουν κάποιοι που έχουν γίνει λουλούδια και πάνω-πάνω υπάρχουν μόνο μπουμπούκια. Έτσι είμαστε εμείς. Βιώνουμε το καρπό των κατώτερων κέντρων αυτή τη στιγμή, γιατί από αυτά λειτουργούμε. Και σιγά σιγά θα ανθίσει το κέντρο της αγάπης και σιγά σιγά θα ανθίσουν τα ανώτερα κέντρα. Τώρα όμως βιώνουμε το καρπό, που είναι κάρμα, εντάξει, των κατώτερων κέντρων. Είμαστε σαν αυτά τα φυτά. Και 12, ο καθένας μαζί ο αυτός μου είναι ένα αφημιζόμενο «ον» που εξελίσσεται σε ανώτερα επίπεδα συνειδητότητας και αγάπης. Αν θέλετε, όλα αυτά βρίσκονται σε μία σελίδα, μπορεί να σας το στείλω με ένα email στο arianpapaki.gr με το τίτλο 12 μονοπάτια. Άρα θα κάνουμε την άσκησή μας τώρα. Και μπορείτε να καθίσετε ίσια. Να κλείσετε τα μάτια σας, να ηρεμήσετε. Καθώς αναπνέετε, ισιώστε όλο και περισσότερο. Αφήστε την κοιλιά να χαλαρώσει. Το ηλιακό πλέγμα να χαλαρώσει. Αφήστε τους ώμους να χαλαρώσουν. Τα μπράτσα, τα χέρια χαλαρώνουν. Αφήστε το πρόσωπο να χαλαρώσει. Το σαγόνι, τα μάγουλα χαλαρώνουν, τα μάτια χαλαρώνουν, και το μέτωπο χαλαρώνει. Και το πάνω μέρος του κεφαλιού. Ο εγκέφαλος ηρεμεί. Και ας φέρουμε στο νου μας ένα μέρος της ζωής μας που δεν είναι όπως θα θέλουμε να είναι.
επιλέξτε ένα μέρος που δεν είναι όπως θα θέλετε να είναι. Και ας νιώσαμε τα συναισθήματα που νιώθαμε, επειδή δεν είναι ακόμα όπως θέλουμε. Ας δεχτούμε τα συναισθήματά μας. Και ας τα αφήσουμε να απλωθούν να αποχωρήσουν. Και ας συνειδητοποιήσουμε ότι όσα συναισθήματα, δυσάρεστα συναισθήματα έχουμε, είναι επειδή έχουμε κάποια προσκόλληση. Και ας συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η προσκόλληση εδώ που μας εμποδίζει να είμαστε καλά όπως είναι τα πράγματα, ποια είναι η ανάγκη. Και αν είναι θέμα αξίας ή ασφάλειας ή απόλευση ή ελευθερία, ποια είναι η ανάγκη. Και ας καλωσορίσουμε αυτή την κατάσταση σαν ευκαιρία να μάθουμε κάτι. Ποιο είναι το πιθανό μάθημα, ώστε να είμαστε καλά ακόμα αν δεν αλλάζει. Τι είναι το μάθημα που χρειάζεται να μάθουμε, την αλήθεια που χρειάζεται να θυμηθούμε για να είμαστε καλά, ακόμα δεν αλλάζει. Και επίσης, μήπως το μάθημά μας είναι να το αλλάξουμε, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να το αλλάξουμε. Και ας αποφασίσουμε να απελευθερωθούμε από όποια προσκόλληση μας εμποδίζει, είτε να είμαστε καλά, είτε να αλλάξουμε την κατάσταση. Αφήνουμε κάθε προσκόλληση. Θυμόμαστε ότι η ζωή πάντα μας δίνει ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για την εξέλιξή μας. Θυμόμαστε ότι η ζωή είναι καθρέφτης και κάτι καθρεφτίζει μέσα μας. Τι μπορεί να καθρεφτίζει. Θυμόμαστε ότι είμαστε η Θεία Συνδυτότητα και ότι αξίζουμε αγάπη και σεβασμό όπως είμαστε. Αποφασίζουμε καθημερινά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ισορροπήσουμε την ενέργειά μας.
τι θα κάνετε καθημερινά να ισορροπήσετε την ενέργειά σας. Επιλέγουμε να επικοινωνούμε όλο και πιο ανεκτά και αληθινά. Τους ανθρώπους γύρω μας. Επιλέγουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους γύρω μας, καθώς θυμόμαστε ότι τα προβλήματά τους είναι ευκαιρία εξέλιξης. Να τους στηρίξουμε στην εξέλιξή τους. Θυμόμαστε ότι ο καθένας και εμείς οι ίδιοι είμαστε εκφράσεις του Θείου σε μια διαδικασία εξέλιξης, αφύπνισης. Νιώθαμε την ενέργειά μας να ανεβαίνει. Και πάνω από το κεφάλι, μέσα σε ένα πεδίο φωτός, ηρεμίας. Και οραματιζόμαστε την ιδανική μας πραγματικότητα, ξεκινώντας με το σώμα μας. Οραματιζόμαστε και νιώθαμε το τέλειο σώμα για μας. Νιώστε ότι έχετε αυτό το τέλειο σώμα και απολαύστε το. Τώρα ότι έχουμε την ιδανική για μας προσωπικότητα, χαρακτήρα, είμαστε όπως θα θέλουμε να είμαστε ιδανικά. Οραματιστείτε και νιώστε πώς θέλετε να είστε. Ας οραματιστούμε την ιδανική ζωή μας με τις συνθήκες ζωής που μας ευχαριστούν και μας αντιπροσωπεύουν, το χώρο που ζούμε ή εργαζόμαστε, τις δραστηριότητες που μας ικανοποιούν, ευχαριστούν. Μια ζωή με πληρότητα, ευχαρίστηση, ομορφιά. Ας οραματιστούμε ότι ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία, όπου υπάρχει ενότητα, συνεργασία,
αλληλεγγύη, αρμονία, ισότητα, ευημερία, και όσο ανεβαίνουμε πάνω από όλα αυτά, να βιώσουμε τον εαυτό μας ως φωτεινά όντα, ως απελευθερωθούμε από κάθε ανάγκη και να βιώσουμε πληρότητα. Βιώσαμε το φως, την ηρεμία. Και μία φορά ακόμα, ας οραματιστούμε αυτό το μέρος της ζωής που επιλέξαμε αρχικά. Ας οραματιστούμε ότι είναι όπως το θέλουμε. Έχει γίνει η αλλαγή. Και ας απολαύσουμε τη νέα μας πραγματικότητα, όπου αυτό το μέρος της ζωής μας είναι όπως το θέλαμε. Ας απολαύσουμε τη νέα μας πραγματικότητα. Θα μετρήσω από 1 ως 5 για να ολοκληρώσουμε.
Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και πέντε. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Αν θέλετε οι περισσότεροι για τα 12 μονοπάτια που όλο το σεμινάριο αυτογνωσίας αρμονικής ζωής βασίζεται απάνω σε αυτό και αυτό βασίζεται σε μια διδασκαλία πριν από 2.500 χρόνια στην όλες τις διδασκαλίες που υπάρχουν και η χριστιανοσύνη και όλες τις βασικές αλήθειες και δεν είμαι για να σας το στείλω αυτό. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, είτε για αυτά και άλλες συνειδητότητες, ή για τα 12 μονοπάτια, ή για την πραγμάτωση των στόχων. Αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να μοιραστείτε, μπορείτε να μιλήσετε τώρα, να σηκώσετε το χέρι σας ηλεκτρονικά για να συζητήσαμε ό,τι θέλετε. Είστε καλά. Προχωράτε στην πραγμάτωση των στόχων. Οκ. Όλγα. Είναι κλειστό το μικρόφωνο σου. Ναι, τώρα είναι εντάξει. Ναι. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω ότι όταν αν ανακαλύψουμε ότι μία προσκόλληση που έχουμε είναι πάνω στο... Δηλαδή η προσκόλληση βασίζεται πάνω και στην αξία και στην ασφάλεια και στην ελευθερία και στην απόλαυση. Με ποιο τρόπο δουλεύετε για να μπορέσει κανείς να απελευθερωθεί όταν είναι τόσο παγιωμένη προσκόλληση και δεν μπορούμε να είμαστε καλά χωρίς αυτή. Όλες οι τεχνικές και οι αλήθειες που μαθαίνουμε είναι για τον σκοπό αυτό. Μπορεί να κάνουμε EFT, κάνουμε BSFF, εμψυχωτική ερώτηση γιατί είμαι καλά ακόμα και χωρίς. Οι πνευματικές αλήθειες, όλα αυτά που έχουμε μάθει, είναι για το στόχο αυτό. Ναι, θέλω να πω ότι δουλεύουμε ξεχωριστά την ασφάλεια, ξεχωριστά την αξία, ξεχωριστά την απόλαυση. Δεν μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά μπορεί να δουλέψουμε ξεχωριστά. Θα έλεγα ξεκινήστε με την αξία, γιατί αν νιώθουμε την αξία, νιώθουμε ασφάλεια. Καταλαβες, σχεδόν τα πάντα ξεκινάνε από εκεί, ότι έχουμε ξεχάσει την ιερότητά μας, το τι πραγματικά είμαστε. Δεν νομίζω ότι έχει τόση σημασία, αλλά μπορεί να ξεκινήσουμε με την αξία. Αλλά αυτά συνδέονται και η στιγμή που λύνεται το ένα θα λυθεί και το άλλο. Η άλλη λύση είναι απλώς να... Όταν οι άνθρωποι θέλουν να απελευθερωθούν από το αλκοόλ, ναρκωτικά, ακόμα εθισμό στο σεξ, τζόγκο, ανήκουν σε ομάδες ανθρώπων που έχουν τον ίδιο εθισμό. Ότι το γεγονός ότι μοιράζομαι με κάποιον τον εθισμό μου και ο άλλος έχει κάτι παρόμοιο και συμφωνούμε με τον άλλον,
μας δίνει δύναμη. Και υπάρχει εκεί τα 12 βήματα του αλκοολισμού, δηλαδή ότι συνειδητοποιώ ότι είμαι αδύναμος, παραδίδομαι στο Θεό, λύνω όλες τις σχέσεις που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Υπάρχει κάποια διαδικασία με τα 12 βήματα επίσης. Ότι βοηθάει να ανήκουμε σε μια ομάδα που όλοι έχουν το στόχο της απελευθέρωσης. Δίνει θάρρος. Επίσης βοηθάει να σκεφτούμε πώς θα είμαστε σε 5 χρόνια αν δεν απελευθερωθούμε και πώς θα είμαστε σε 5 χρόνια αν απελευθερωθούμε. Χρειάζεται να έχουμε κίνητρο. Και είναι κίνητρο, θα είναι ότι μπορεί η υγεία μας να έχει χαλάσει αν δεν σταματάμε, η ευτυχία μας, ό,τι μπορεί να είναι αυτό, τι βοηθάει να κάνουμε και αυτή την άσκηση. Πώς θα είμαι μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, αν συνεχίζω και πώς θα είμαι αν αλλάξω. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο που θέλετε να... Εγώ, επειδή έχω προσκόλληση με το φαγητό εγώ, δηλαδή όποτε είμαι αγχωμένη, θυμωμένη, ξέρω εγώ, και έχω πάρει και πολλά κιλά. Δηλαδή τώρα και στην αρχή όταν αρχίσαμε, δεν μπορούσα να συγκριθώ. Δηλαδή πήρα το φαγητό και έτρωγα και άκουγα κιόλας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται αυτό. Ίσως είναι και παλιό, δεν ξέρω τι. Δηλαδή με το φαγητό... Αν δεν τρως, τι θα νιώσεις? Νιώθω ότι... σαν να μου φέρει τη δύναμή μου, δηλαδή σαν να μου δυναμώνει το φαγητό, ότι είμαι... έχω okay. δύναμη. Είναι χρειάζομαι. Δύναμη. Okay. Μπορεί. Αν δεν τρως, πράγματι, δεν έχεις δύναμη. Το ερώτημα είναι πόσο και πότε και τι. Φαγητό χρειάζεται. Τώρα, το θέμα είναι όταν νιώθεις αυτό και θεωρείς ότι το να τρως αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα ανάγκη του σώματος, αλλά είναι ένα εθισμό, αυτή η ώρα κάνει EFT από τα συναισθήματα που νιώθεις με την ιδέα του να μην τρως. Επίσης, μπορεί να αποφασίσεις συγκεκριμένες τροφές που θέλεις να αποφύγεις, που θεωρείς ότι βλάπτουν την υγεία σου περισσότερο. Τότε η μέθοδο που θα βοηθήσει εδώ είναι το EFT, DSFF, αυτές οι τεχνικές, αλλά κυρίως η απόφαση και για ποιο λόγο δεν θέλεις να τρως. Για ποιο λόγο δεν θέλεις. Είναι και θέμα υγείας, είναι θέμα εμφάνισης, είναι θέμα... Δηλαδή σε 5 χρόνια, ξέρω εγώ, θα έχω σχέση, δηλαδή, με ιατρικά και τέτοια. Okay. Δηλαδή, σοβαρά θέματα υγείας. Έχει στο νου σου το στόχο. Για ποιο λόγο. Και κάνει EFT την ώρα που νιώθεις την επιθυμία και θεωρείς ότι δεν είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να τρως. Είναι απλώς μία συνήθεια. Κάνει EFT αυτή την ώρα και να κάνεις αναπνοές, ασκήσεις, να περπατάς, να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει. Κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε, Βάσο? Ναι, καλησπέρα. Να ρωτήσω, μπορεί σαν εμπόδιο, σαν ένα στόχο να συνυπάρχουν και καθρέφτισμα και προσκόλληση? Ναι, βεβαίως. Όλα αυτά μπορεί να συνυπάρχουν. Όλα αυτά μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα, δηλαδή, να είναι... Ναι. Και καθρεφτίζεται η προσκόλλησή μου. Η προσκόλληση μου καθρεφτίζεται με την έννοια ότι δυσκολεύομαι όταν έχω μια προσκόλληση. Πολλές φορές η ζωή με εμποδίζει να την κάνω πίσω. Και αυτό το εμπόδιο να την κάνω πίσω είναι καθρέφτισμα του γεγονότος ότι έχω την προσκόλληση. Μήπως θες να πεις κάτι άλλο όμως? Ναι, είναι για μένα. Μου βγήκε ότι έχω προσκόλληση στο να το έχω αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Απ' την άλλη όμως ταυτόχρονα φοβάμαι και να το έχω. Δηλαδή, ναι. Καθρεφτίζει, δεν το έχω γιατί συνυπάρχει και ένας φόβος στο να το έχω. Συμφωνώ, είναι... ναι. Πολλές φορές υπάρχει αυτό. Ναι, βέβαια.
Και ειδικά στις σχέσεις, συντροφικές σχέσεις, καμία φορά χρήματα, καμία φορά ευθύνες επαγγελματικές, θέλουμε και δεν θέλουμε. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να συνεπάρχουν αυτά. Έλενα. Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν δεν βάλουμε κάποιο στόχο συγκεκριμένο, απλά πούμε ότι θα ήθελα να γίνει αυτό καλύτερο για μένα και για τους άλλους, ας πούμε. Αυτό τελικά που θα γίνει, θα είναι και ουσιαστικά αυτό που επιθυμούμε χωρίς να το ξέρουμε. Αυτό δηλαδή, που θα γίνει το είναι... Να αυτό που θα γίνει είναι αυτό που είναι κατάλληλο για την εξέλιξή σου. Προγριάζοντας την επιθυμία σου, καρμικές επιλογές, εξελικτικές επιλογές, οι συνθήκες της κοινωνίας, οι υποσυνείδητες αντιστάσεις που μπορείς να έχεις, αντιστροφή, και αν το αποτέλεσμα που θέλεις είναι για άλλους, δικές του καρμικές επιλογές και εξελικτικές επιλογές. Τότε υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στο τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς θα έχουμε στο νου μας αυτό που θέλουμε να γίνει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να προσφέρουμε και να μην είμαστε προσκολλημένοι στο αποτέλεσμα και ειδικά όχι προσκολλημένοι στο χρόνο διάγραμμα. Γιατί πολλά πράγματα θα γίνουν, αλλά μπορεί να μείνουν ακριβώς την ώρα που εμείς θέλουμε να γίνει. Δεν ξέρω αν σε απαντάω. Ναι, δηλαδή τελικά αυτό που θα γίνει όμως θα είναι το καλύτερο, αν δεν βάλουμε κάποιο στόχο συγκεκριμένο, και θα λέμε απλά να γίνει το καλύτερο για μένα. Στο τέλος δεν θα γίνει το καλύτερο που... ναι. Για την εξέλιξή μας. Μπορείς να πάρεις μια τέτοια θέση, σε θέμα ας είναι το θέλημά σου. Ας είναι ό,τι είναι καλύτερο για όλους. Μπορείς και χωρίς να έχεις κάποια συγκεκριμένη προσκόλληση. Βεβαίως. Είναι και αυτό ένας δρόμος. Να μην το ξεκαθαρίζεις. Ρόρι. Κλειστό είναι το μικρόφωνο. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ έχω συνδεθεί με το καθρέφτισμα. Όταν δηλαδή σε μία σχέση δεν θέλουν οι άλλοι να είσαι μαζί τους, να έχουν σχέση μαζί σου. Τι μου καθρεφτίζει εμένα. Μπορεί να καθρεφτίζει αυτό, δεν μπορώ η προσκόλλησή σου να σε θέλω. Αν έχεις μια προσκόλληση να σε θέλω, μπορεί να καθρεφτίζει και αυτό. Είτε για την αξία, την ασφάλεια, την ευτυχία. Άρα υπάρχουν πολλές άλλες πιθανότητες που θα συζητήσουμε την επόμενη φορά όταν θα δουλέψουμε με το Ho'oponopono. Ότι κράτε το και βάλε το την επόμενη φορά. Okay. Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε ένα τέταρτο θα αρχίσει τα μαθήματα θα μάθω. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.